κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη Θεσσαλονίκη. Εκ μέρους του κυβερνήτη και του υπόλοιπου πληρώματος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που πετάξετε μαζί μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Τη στρατηγική του συνεργασία ανακοινώσαν σε συνέντευξη τύπου το Ασφαλιστικό Γραφείο Νταλιάνη και η Ιντεράσκο Ασφαλιστική σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία βασίζεται στην κοινή κουλτούρα και στις κοινές αξίες και αρχές που έχουν και τα δύο μέρη και στόχο έχει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τους στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Το υποκατάστημα της Ιντεράσκο στη Βόρεια Ελλάδα έχει κλείσει 2 χρόνια λειτουργίας. Στα οποία μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε παρουσιάσει εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα, τα οποία συνεχώς τα ενισχύουμε. Η προσφορά της κυρίας Νταλιάνη στην ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας είναι δεδομένη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την έναρξη της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, καθώς θα μας δώσει μια ιδιαίτερη δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή μας. Οι πωλήσεις με όλη την ομάδα που έχει η διεύθυνση αυτή και με την οικογένεια της Ιντεράσκο νομίζω ότι είναι στο καλύτερό του σημείο. Ήδη από πέρσι που κλείσαμε πολύ θετικά και αναπτύξαμε κυρίως τον κλάδο της υγείας και τον κλάδο της αστικής ευθύνης, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο τομείς, συνεχίζουμε αυτή τη δυναμική πορεία, βελτιωνόμαστε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στα δίκτυά μας και αυτό μας κάνει σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε και να γινόμαστε όλο ένα και πιο δυνατή στην ασφαλιστική αγορά. Η συνεργασία μας αυτή με το Γραφείο Νταλιάνη σηματοδοτεί μια πολύ πιο δυναμική ανάπτυξη, σηματοδοτεί μια καινούρια και καινοτόμα θα έλεγα αρχή και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχει όλο αυτό το εγχείρημα και θα μας βοηθήσει και πρακτικά να διευρυνθούμε και να ακουστούμε ακόμα καλύτερα. Ο Κάρλος αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο τρόπο εργασίας και αντίληψης με το οποίο ταυτιζόμαστε απόλυτα και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι προείσταται και μιας εταιρείας η οποία είναι οικογενειακή και οι άνθρωποι της αυτή την κουλτούρα η οποία σίγουρα διαφέρει από την κουλτούρα των πολυεθνικών όπου όπως όσο φιλικοί και να είναι οι άνθρωποι αντιλαμβάνεις κάποιες διαδικασίες. Προσδενόμαστε σε ένα άρμα το οποίο έχει ένα αμοιβαίο ωφέλη και για εμάς και για αυτούς. Δηλαδή και εμείς έχουμε συσσωρευμένη τεχνογνωσία πολλών ετών σε ασφαλιστικούς κλάδους και αυτοί θα μας παρέχουν και τη δυνατότητα όλη αυτή τη τεχνογνωσία να την αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Όπως γνωρίζετε, η Ιντεράσκο είναι μέλος του ομίλου Χαρέλ, ενός πολύ εύρωστου οικονομικού οργανισμού, με επενδυμένα κεφάλαια της τάξης των 56 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετήσιο τζίρο της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και καθαρή θέση του ομίλου που ξεπερνάει το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει το υποκατάστημα της Βορείου Ελλάδας πριν από 2 χρόνια. Θέλαμε εξ αρχής να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη Βορείο Ελλάδα και σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε μια συνεργασία με το παλιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά γραφεία της Βορείου Ελλάδας, το γραφείο της κυρίας Αγγελικής Νταλιάνης. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που η κυρία Νταλιάνη επέλεξε να συνεργαστεί μαζί μας. Θα δώσουμε όλα τα μέσα και όλη μας τη δύναμη και την ενέργεια σε αυτή τη συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ επικοδομητικά. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο που για μένα είναι σημαντική. Όπως ήδη κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, έχω γεννηθεί και έχω ζήσει αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το πατρικό μου άλλωστε είναι εδώ πέρα δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, οπότε για μένα και αυτό κάνει αυτό το εγχείρημα ακόμα πιο έτσι σημαντικό και θα έλεγα συναισθηματικά πιο κοντά σε μένα. Από το χώρο της Διμεσολάβησης που βρισκόμαστε, ξεκινάμε τη στρατηγική συνεργασία με την Ιντεράσκο, που είναι μια μεγάλη δυναμική εταιρεία με οικογενειακό χαρακτήρα και να πω ότι έχουμε κοινές αξίες γιατί ταιριάζουν οικογενειακά, γνωριζόμαστε και βλέπουμε τα πράγματα με την ίδια ματιά. Επιζητούμε την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και προσβλέπουμε αισιοδοξία στο οικονομικό μέλλον της πόλης μας. Τη λένε Μητρόπολη των Βαλκανίων, αλλά θα γίνει πραγματικά
έφτασε ίγκυκενο καιρός να γίνει πραγματικά η Μητρόπολη των Βαλκανίων και βλέπουμε την ανάπτυξη στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στις μεταφορές και θέλουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία για να ανοίξουμε και εμείς τα φτερά μας και να κατακτήσουμε το αύριο.